Χιλιάδες αποφοιτηλικίων και στα Χανιά κατάφεραν να εξασφαλίσουν μια θέση σε ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Η ανακοίνωση των βάσεων ήρθε να δικαιώσει κόπους πολλών ετών, ενώ αρκετοί από τους υποψηφίους εισάγονται στη σχολή πρώτης επιλογής τους. Με 19.343 μόρια, ο Γιάννης Ντουντουνάκης, απόφοιτος του 2ου Γενικού Λυκείου Χανίων, εισήχθη 7ο στη νομική Αθηνών. Από τη στιγμή που είχαν βγει τα αποτελέσματα των βαθμών, ήξερα ότι θα μπω στην πρώτη μου επιλογή. Αλλά τώρα, όταν επισημοποιείται, πάντα είναι μια περαιτέρω δικαίωση, επιβεβαίωση των κόπων, των προσπαθειών που έχουμε κάνει σε όλη τη χρονιά. Η Ηλιάνα Μαλανδράκη, συγκεντρώνοντας 18.882 μόρια, εισάγεται στη νομική Αθηνών, καταφέρνοντας να κάνει το όνειρό της πραγματικότητα. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη από την προσπάθειά μου, ανταμείφθηκαν οι κόποι μου και πάρα πολύ χαρούμενη που απέδωσαν καρπούς. Η αλήθεια είναι ότι από μικρή το ήθελα και γι' αυτό και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που εκπληρώθηκε όλο αυτό το όνειρο. Η επιτυχία ήρθε για χιλιάδες υποψηφίους παρά τις πρωτόγνωρες συνθήκες εκπαίδευσης λόγω της πανδημίας. Πάντα όταν γίνεται μια τέτοια επιτυχία περνάνε πολλές στιγμές στο μυαλό, άλλες είναι ευχάριστες που πάντα υπάρχουν, αλλά υπάρχουν και απογοητεύσεις, ειδικά φέτος που είχαμε και την καραντίνα. Όλα έπρεπε να τα διαχειριστείς μόνος σου, μια απογοήτευση, ένα άγχος. Αυτά διωγγώνονται στο σπίτι, οπότε θέλει καλή διαχείριση. Ευτυχώς είχαμε και τη στήριξη των καθηγητών και των γονιών πάντα, που ήταν πολύ σημαντική. Το βλέμμα των επιτυχών των στρέφεται τώρα στην έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς. Προσδοκία τους να παρακολουθούν τα μαθήματα στις αίθουσες των πανεπιστημίων. Ευελπιστώ να ανοίξουν τα πανεπιστήμια έτσι ώστε να ζήσουμε στο μέγιστο αυτή την εμπειρία και να μπορέσουμε να βιώσουμε τη διαζώση εκπαίδευση. Έχει περάσει πολύ καιρό που είναι κλειστά. Είναι αναγκαίο νομίζω να ανοίξουν. Απλά πάντα με τα κατάλληλα επιδημιολογικά μέτρα, μέτρα προστασίας, έτσι ώστε να αποφύγουμε τον ιό, αλλά να μπορούμε να κάνουμε σωστά και τη δουλειά μας, την εκπαίδευσή μας. Συγχαίρω πραγματικά και τους μαθητές για όλη αυτή την προσπάθεια. Συγχαίρω και τους γονείς που βοήθησαν και στήριξαν τα παιδιά τους, τους καθηγητές που παρά τις αντίξωες συνθήκες ήταν δίπλα στους μαθητές. Ευχές τους επιτυχώντες αλλά και στους αποφύτους που θα αναζητήσουν μια εναλλακτική οδό έστειλαν ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης και ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής. Σε όλα τα παιδιά που έχουν περάσει τα συγχαρητήρια για την προσπάθεια που έχουν καταβάλει για να περάσουν στο πανεπιστήμιο, στους γονείς αλλά και στους καθηγητές που έχουν υποστηρίξει και τα παιδιά που δεν πέρασαν να ξαναπροσπαθήσουν. Κάθε υγεία καταρχήν να είναι γερά και να προσπαθούν, διότι πιστεύω ότι το έχουν επιφθεί ήδη από τα μαθητικά τους χρόνια ότι στον κόσμο αυτό που ζούμε χρειάζεται πάντα προσπάθεια. Η προσπάθεια δεν τελειώνει ποτέ. Τους μαθητές και τις μαθήτριες του Δήμου Χανίων για την επιτυχία τους και το νέο κεφάλαιο που ανοίγει στη ζωή τους, συγχαίρει με ανακοίνωσή του ο Δήμαρχος Παναγιώτης Σημανδυράκης, καλωσορίζοντας παράλληλα τους νέους ακταίους στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της πόλης.